έκανε τρομερή εντύπωση ότι μέσα στους διαδηλωτές εισχώρησαν και κάποιοι άνθρωποι από το Πακιστάν όπου ζητούσαν άστιλο στέγη και χαρτιά στην πορεία για τα τέμπη. Θα πει κάποιος, λέτε ψέματα. Τι ψέματα λέμε, ορίσει φωτογραφίες. Ορίσει φωτογραφίες, ντοκουμέντο. Βάλτε φούνα της δύο κόσμος. Πακιστανοί ζητούσαν άστιλο στέγη και χαρτιά στην πορεία για τα τέμπη. Ισχώρησαν μέσα μέσα στην πορεία που υπορήγαινε συγκεκριμένο σκοπό και εδώ ζητάγανε άσυλο, στέγη και χαρτιά. Δυστυχώς βλέπουμε ότι κάποιοι προσπάθησαν, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους λόγους τη συγκεκριμένη, τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Δηλαδή ήταν αδιανόητα αυτό το οποίο συνέβησαν. Αντί μία βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι κάνουν αυτή την πορεία. Όχι, δεν έκαναν. Δεν ήταν πιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν Έλληνες και Ελληνίδε. Μέσα σε αυτού εισβάλλαν και μπήκανε και μέσα και κάποιοι Πακιστανοί. Με πανό ζητούσαν, λέει, άσυλο στο έγκαιο χαρτιά. Την ώρα που έχουμε τόσου νεκρούς, που η πορεία έγινε για του νεκρού, για του νεκρού. Τα αθώα φήματα. Και μπήκαν οι Παγκιστάνοι και ζητάνε άσυλο, στέγη και χαρτιά. Στην πορεία για τα τέμπη αυτά. Και μετά είχαμε τους προβοκάτορες, οι οποίοι μπήκαν γνωστοί, έγνωστοι και διέλυσαν τα πάντα. Έχουμε.